Γεια σας και από μένα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Τρεις μέρες τώρα εδώ κουβεντιάζουμε και παρουσιάζονται απόψεις και προσεγγίσεις από ένα ευρύτατο φάσμα εκφράσεων της ριζοσπαστικής και της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που αποτελεί τμήμα, σημαντικό τμήμα, αλλά όχι μόνο αυτό, της αναγκαίας συγκέντρωσης δύναμης της αριστεράς που χρειαζόμαστε εκ νέου, ιδιαίτερα στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά τη συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ και, αν θέλετε να το πω, την ψυχολογία που διαμόρφωσε και στον κόσμο της αριστεράς και στην κοινωνία ευρύτερα, που πίστεψε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια εναλλακτική. Παρά τα αυτά, ενώ είναι σαφές ότι κάνουμε μια συζήτηση σε ένα πλαίσιο σύγκλησης, και νομίζω ότι εδώ πέρα δίνεται, ας το πούμε, κάποια αντιπαράθεση απέναντι σε απόψεις που ισχυρίζονται ότι μπορεί να υπάρχει λύση μέσα στην Ευρωζώνη, ακούμε παραλλαγές της άλλης άποψης. Παρά τα αυτά, δεν είναι αυτόματη αυτή η δυνατότητα της συγκέντρωσης της δύναμης και αυτό το δείχνει η ζωή. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και μέρος, κατά τη γνώμη μου, της συγκρότησης της εναλλακτικής πρότασης είναι ακριβώς δραστηριότητες όπως και το σημερινό τριήμερο που πιστεύω ότι συνδράμει ακριβώς στην προσπάθεια της διαμόρφωσης αυτής της πρότασης. Θα ήθελα λοιπόν από την πλευρά μου, καθώς έχουν ακουστεί όλα και η άποψη του κόκκινου δικτύου, να τονίσω κάποια σημεία και να επιμείνω που αφορούν ακριβώς τη συζήτηση που κάνουμε μεταξύ μας, οι δυνάμεις αυτές που θέλουμε να συγκεντρωθούμε. Το πρώτο σημείο είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να ορίζουμε την αριστερή αντικαπιταλιστική εναλλακτική ως αντιπαράθεση στη στρατηγική, την αστική, μέσα στην κρίση. Το στοιχείο της κρίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οδηγεί σε μία μηχανική της οικονομίας για το πώς αντιμετωπίζονται από την πλευρά του συστήματος. Αφορά στο ερώτημα ποιος πληρώνει την κρίση. Πιο αργά. Ναι. Και πιο σιγά. Και πιο σιγά. Στο ερώτημα αυτό, ποιος πληρώνει την κρίση, στην Ελλάδα η απάντηση έχει δοθεί, συντρόφισσες και σύντροφοι, και έχει δοθεί με σκληρό τρόπο, σε βάρος του κόσμου της εργασίας και ευρύτερα της κοινωνικής πλειοψηφίας, μέσω των μνημονίων, την επιβολή της ακραίας λιτότητας, των ευρύτερων νεοφιλελεύθερων αναδιαθρώσεων και ταυτόχρονα με διαδικασία καθάριση τμήματων και του κεφαλαίου. Η διαδικασία αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη και συναρτάται με τα αδιέξοδα της ευρωπαϊκής κρίσης και της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής συνολικά. Ήδη όμως, μέσα στη χώρα, ο ταξικός συσχετισμός έχει διαμορφωθεί συντριπτικά υπάρ του μεγάλου κεφαλαίου, ανατρέποντας μέσα σε λίγα χρόνια κατακτήσεις του κινήματος δεκαετιών. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάμε τη συζήτηση για την εναλλακτική λύση, βάζοντας στο κέντρο αυτή την πραγματικότητα, την αλλαγή του συσχετισμού στο εσωτερικό. Η εναλλακτική είναι το μνημόνιο στο κεφάλαιο. Δεν είναι ακραία διατύπωση αντικαπιταλιστική. Είναι η μοναδική εναλλακτική από την πλευρά των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας. Εξάλλου, στην ίδια τη χώρα, η εκδοχή μιας δήθεν πιο ήπιας αριστερής πολιτικής από ότι το μνημόνιο στο κεφάλαιο, προκειμένου να αποφευθεί η συνέπεια της εξόδου από την Ευρωζώνη, είναι ακριβώς αυτή η οποία οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα σε αυτή την τραγική του κατάληξη να υλοποιεί το τρίτο μνημόνιο και να βαθαίνει την ταξική λιτότητα έτη περαιτέρω. Έχει σημασία να σημειώσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτέλεσε το συμπλήρωμα της σοσιαλδημοκρατίας από τα αριστερά σε μια κεντροαριστερή σύνθεση. Μετετράπη η ίδια η ριζοσπαστική αριστερά και οδηγήθηκε στην ίδια θέση με επιχείρημα και όριο το ευρώ, διότι δεν επέλεξε τη μόνη διαθέσιμη εναλλακτική, το μνημόνιο στο κεφάλαιο. Το αποτέλεσμα της επιλογής αυτού του συμβιβασμού με τα αστικά κέντρα που εκφράστηκε με την υποταγή του Τσίπρα στους δανειστές και την υπογραφή του μνημονίου, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση σε μια συνθήκη κάπως παράδοξη, θα έλεγα. Διότι ενώ ευθυγραμμίζεται με το διεθνή παράγοντα και κατά έναν τρόπο σχετικά και κατά περίπτωση στηρίζεται κιόλας, καθώς περνάει τα μέτρα χωρίς κοινωνικές αντιστάσεις, την ίδια ώρα βάλεται από το εγχώριο αστικό καθεστώς, άγρια θα έλεγα, που αφενός επιθυμεί να συντρίψει κάθε ίχνος έστω και αναφοράς σε αριστερή απάντηση, ακόμα και ως ψευδεπίγραφο άρωμα, μετά τη λαχτάρα της κοινωνικής ριζοσπαστικοποίησης του προηγούμενου διαστήματος, και αφετέρου
δεν διατίθεται να παραδώσει το σύστημα της διαπλοκής σε αυτούς τους νέους διαχειριστές. Το αποτέλεσμα ασφαλώς αυτής της πίεσης είναι η διαρκή στροφή προς τα δεξιά, όπως φάνηκε και με τον ανασχηματισμό, και το βάθημα των αδιεξόδων. Οι εξελίξεις αυτές αφήνουν αντικειμενικά χώρο για εναλλακτική απάντηση από τα αριστερά, ριζοσπαστική και αντικαπιταλιστική. Ωστόσο, έχουν αυστηρές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του πολιτικού φορέα, που είναι αυτός επίσης μέρος της λύσης. Η λύση δεν είναι μόνο η γραμμή, είναι και ο φορέας που δύναται να ασκήσει μαζική πολιτική. Από αυτή την άποψη, το μνημόνιο στο κεφάλαιο, δηλαδή μια κυβερνητική πολιτική άμεσης και δραματικής αναδιανομής υπέρ των από κάτω, έχει με τη σειρά του μια σειρά από αναπόδραστες και σοβαρές προϋποθέσεις και συνέπειες. Με αυτήν την σειρά απαιτεί την ακύρωση και την ανατροπή των μνημονίων, απαιτεί την άρνηση του χρέους μέσω της άμεσης πάυσης πληρωμών τόκων και χρεολυσίων, απαιτεί την άμεση εθνικοποίηση, κοινωνικοποίηση των τραπεζών, συντρόφισσες και σύντροφοι, με εργατικό έλεγχο, όχι απλώς την αλλαγή νομικής μορφής, διότι κάνει διαφορά αυτό, καθώς και των στρατηγικών τομέων της οικονομίας και της παραγωγής. Απαιτεί ασφαλώς την αθέτηση των ευρωπαϊκών συμφωνιών και συνθήκων, ξεκινώντας από το τραπεζικό σύστημα. Και βεβαίως τη βαριά φορολόγηση άμεσα του κεφαλαίου, των κερδών και του συσσωρευμένου πλούτου, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις στις ίδιες τις σχέσεις παραγωγής, στην καρδιά της παραγωγής επιχείρηση, με αμφισβήτηση των εξουσιών της εργοδοσίας και ταυτόχρονη ισχυροποίηση της δύναμης των εργαζομένων. Ασφαλώς όλα αυτά οδηγούν στη σφοδρή σύγκρουση με την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα με τους υπεριαλιστικούς θεσμούς. Είναι σαφές ότι μια τέτοια πολιτική είναι απολύτως ασυμβίβαστη με το τρέχον καθεστώς του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Θα ήταν τεράστια αυταπάτη να αναζητηθεί μια διέξοδος συνένεσης με τα εγχώρια και τα διεθνή αστικά κέντρα από μια κυβέρνηση αριστεράς και να γίνονται σχεδιασμοί με επίκεντρο την ανάπτυξη και τη διαχείριση ενός φιλολαϊκού κυβερνητικού προγράμματος μακράς πνοής, ασφαλώς όχι μέσα στο ευρώ, αλλά ακόμα και έξω από αυτό. Εάν και όταν συμβούν αυτού του τύπου οι ανατροπές, συντρόφισσες και σύντροφοι, στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αυτό που θα ανοίξει σε όλη του την έκταση θα είναι μια σκληρότατη σύγκρουση κεφαλαίου και εργασίας, συστήματος και κινημάτων, καθεστώτος και αριστεράς, η αρχή ενός σφοδρού πολέμου αντεπίθεσης των μαζών και όχι το τέλος του. Πρόκειται για ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης, διαρκούς απεσταθεροποίησης και όχι μιας άλλης εκδοχής σταθεροποίησης της οικονομίας και του συστήματος. Έτσι λοιπόν, το ζήτημα της εξόδου της χώρας από το ευρώ, το ζήτημα του νομισματικού διλήμματος, καθώς τίθεται με αυτόν τον τρόπο και ως θέμα στη συζήτησή μας, διατυπώνεται ως κεντρικό πολιτικό δίλημα πρωτίστως από την πλευρά του συστήματος. Και πράγματι, είναι ένα δίλημα με υπονομευμένη τη θέση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, καθώς αναπαράγει τα συστημικά όρια της οικονομίας και την κυρίαρχη ιδεολογία, προτεραιότητα της ανάπτυξης έναντι της ρήξης στο πεδίο των παραγωγικών σχέσεων. Η θέση ότι πρέπει να εξηγήσουμε λεπτομερώς το μέλλον, ότι υπάρχει ζωή μετά το ευρώ, στο κοινωνικό ακροατήριο για να κινηθεί ανατρεπτικά, θέση που δεν επιβεβαιώνεται ιστορικά από καμία μεγάλη επαναστατική ανατροπή από τα κάτω, ούτε και θεωρητικά ως προς την περιγραφή του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού, ούτε και εμπειρικά ως προς την ερμηνεία του τι συνέβη στο δημοψήφισμα, είναι απόδειξη του γιατί είναι υπονομευμένο πεδίο. Στην Ελλάδα κυριαρχεί το επιχείρημα ότι επειδή η άρχουσα τάξη είναι στο σύνολό της ευρωπαϊστική, ακυρώνονται οι κίνδυνοι. Και το σύνθημα έξοδος από το ευρώ αποκτά αυτόματα αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά. Εν τούτης, στη Βρετανία ή στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες δεν μπορεί ασφαλώς να υποθεί το ίδιο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί πίσω από αυτή τη συζήτηση, να πω κάτι άλλο, πίσω από αυτή τη συζήτηση εντός της αριστεράς κρύβεται ένα σοβαρό θεωρητικό πρόβλημα. Τι αντιπαραθέτουμε στρατηγικά στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση? Τα εθνικά κράτη ή την εναλλακτική του διεθνισμού των από κάτω? Η απάντηση είναι ασφαλώς η δεύτερη και έχει δοθεί εγκαίρως από το αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα. Συγκεκριμένες απόψεις, όχι και τόσο αντικαπιταλιστικές κατά τη γνώμη μου, αναζητούν την επιδιόρθωση της λειτουργίας του συστήματος ή και σε ορισμένες περιπτώσεις αναζητούν να σκεφτούν από τώρα την προοπτική του σοσιαλισμού σε μία μόνο χώρα. Αυτά όλα δεν σημαίνουν ότι μπορούμε να το αποφύγουμε το δίλημα.
Σημαίνουν όμως ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να το αναπλαισιώσουμε. Γι' αυτό το Lexit είναι μια προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Να διαφοροποιηθεί, να προστατέψει την αριστερή εκδοχή και είναι μια στρατηγική που βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση τόσο με την νεοφιλελεύθερη ΕΕ όσο και με τον αστικό ακροδεξιό ευρωσκεπτικισμό. Το κεντρικό τελευταίο σημείο πρόβλημα σήμερα είναι η συγκέντρωση της δύναμης αριστεράς και των οργανώσεων και των συλλογικοτήτων και του διάσπαρτου κόσμου της αριστεράς. Αφορά τόσο στην πολιτική γραμμή όσο και στην οργάνωση, σε όλα τα επίπεδα. Ως προς την πολιτική γραμμή, είναι φανερό πως ο συντονισμός των ευρωπαϊκών δυνάμεων δεν είναι απλά ευκταίος, είναι κρίσιμα απαραίτητος. Εν τούτοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ας σκεφτούμε λίγο σε ποιο πλαίσιο θα επιτευχθεί αυτός ο συντονισμός. Στην απόσυρση κάθε αριστερής δύναμης στα πλαίσια της επιδίωξης της ανάπτυξης με έναν άλλο δρόμο έξω από το ευρώ, στο κάθε κράτος. Στην κοινή προσπάθεια να μεταρρυθμιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικαθιστώντας το ευρώ με παραλλαγές ελεγχόμενων συλλαγματικών ισοτιμιών. Λέω απόψεις οι οποίες μετέχουν και μετέχουν δυνατά στα ευρωπαϊκά φόρουμ και στις συζητήσεις που γίνονται στα αριστερά της νεοφιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατίας. Η πρόκληση έρχεται όμως από την ίδια την εξέλιξη της κρίσης και θέτει ξανά στην ιστορία τον καταστροφικό κίνδυνο της επέκτασης των πολέμων και της ευρείας καταστροφής. Αλλά χρειαζόμαστε εδώ συνθήματα που συγκρούονται στον πυρήνα του ρατσισμού, στον πυρήνα του εθνικισμού, στον πυρήνα του πολέμου και μας υποχρεώνουν να σκεφτούμε μεταβατικές προσεγγίσεις και προτάσεις για το σύνολο της Ευρώπης. Έστω και αν αυτά ξεκινούν με τη μορφή της προπαγάνδας απέναντι στον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε σε κάθε μία χώρα χωριστά. Χρειαζόμαστε τη ρήξη με το ευρώ ως ρήξη των αδύναμων κρίκων του συστήματος, από τα κάτω και από τα αριστερά. Οδηγούμαστε στο τελευταίο σημείο, πολιτικός σχηματισμός. Σχηματικά μιλώντας, με δύο τρόπους εμφανίζεται αυτό. Το εξαποκαλύψει ως μοναδικό κόμμα με τη σωστή γραμμή. Δεν νομίζω ότι μπορεί σήμερα αυτό να έχει μεγάλη δυνατότητα. Το μετοπικό κόμμα, τα πλατιά κόμματα, δεν αποτέλεσαν μοντέλο, συντρόφισσες και σύντροφοι. Γεννήθηκαν από την αναγκαιότητα να επιτευχθεί η συγκέντρωση δύναμης της αντινεοφιλελεύθερης αριστεράς που επιδίωξε να εκφράσει πολιτικά το κίνημα για την εναλλακτική παγκοσμιοποίηση. Δύο σχόλια. Η ανάγκη των πλατιών κομμάτων, των μετοπικών συσπηρώσεων, παραμένει επίκαιρη. Είναι ο μόνος δρόμος, παρά τις αποτυχίες. Τουλάχιστον μέχρι να σημειωθεί μια νίκη που θα ξανααναδείξει στα μάτια της κοινωνίας τη σωστή γραμμή. Στα κόμματα αυτά συγκλίνουν αριστεροί ρεφορμιστές, σοσιαλδημοκράτες, ευρωκομμουνιστές, μετασταλινικοί, υπερώνιστές, μαζί με διάφορες εκφράσεις αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Και οι υπάλληλοι στο εσωτερικό τους είναι αυτοί που θα καθορίσει την κρίσιμη στιγμή. Το δεύτερο και τελευταίο μου σχόλιο, τα πλατιά κόμματα, συντρόφισσες και σύντροφοι, έφεραν στην κεντρική πολιτική σκηνή και στη μαζική κοινωνική ακροαματικότητα μετά από πολλές δεκαετίες οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς. Αυτές που διέσωσαν στο πέρασμα της προηγούμενης άνυδρης περίοδου την αναφορά στην επαναστατική μαρξιστική στρατηγική. Εδώ αναδεικνύεται η ιστορική αναγκαιότητα και η δυνατότητα για την άποψη και για τη στρατηγική. Όχι όμως αυτόματα για το κάθε οργανωτικό σχήμα. Αυτό είναι μια διαφορετική συζήτηση, επίσης επίκαιρη κατά τη γνώμη μου και πρέπει να γίνει, που αφορά την ανάγκη για την αντικαπιταλιστική μαρξιστική οργάνωση σήμερα, την ανάγκη και την αδύρυτη της εποχής για τη συνύπαρξη και τη συγκέντρωση της δύναμης των αντικαπιταλιστών, πολύ περισσότερο στο εσωτερικό της πλατιάς διαδικασίας.